συναγωνιστές, συναγωνίστριες. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ σε μια ειδική μέρα, μια μέρα που αναζητούν όλοι οι εργαζόμενοι τα δικαιώματά τους, όλα αυτά που τους έχουν στερήσει το τελευταίο διάστημα. Εμείς ο Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Κορυδαλλού, από την πρώτη μέρα της πανδημίας βγήκαμε μπροστά. Μετατρέψαμε την ατομική ευθύνη σε ταξική οργανωμένη αντίδραση. Αποδείξαμε στην πράξη ότι τα καλυμμένα στόματα έχουν φωνή. Σταθήκαμε στο πλάι των νοσοκομιακών που βρίσκονται σήμερα εδώ, όχι με χειροκροτήματα αλλά με αγωνιστική δράση. Βρεθήκαμε δίπλα στους εργαζόμενους στο σούπερ μάρκετ, στην εμποδιαστική αλυσίδα, στους εργαζόμενους στον τουρισμό, στην ναυτιλία, τους εκπαιδευτικούς, που και αυτοί δίνουν το δικό τους αγώνα μαζί με τα παιδιά στα σχολιά. Όλο το προηγούμενο διάστημα η εργοδοσία ξεσάλωσε. Θεώρησαν ότι η πανδημία, σε συνδυασμό με το αντιδραστικό, αντιδημοκρατικό πλαίσιο που δίνει υπερεξουσία στην Οικονομική Επιτροπή και ανατρέπει τους σχετισμούς δύναμης στα δημοτικά συμβούλια, θα μας έκλειναν το στόμα. Εξακολουθούν να κάνουν προσπάθειες να ιδιωτικοποιηθεί μέρος της υπηρεσίας Πρασίνου και ο ηλεκτροφωτισμός. Προσπαθούν να δημιουργήσουν εταιρεία για να μεταφέρουν εκεί υπηρεσίες του Δήμου. Με την αποφασιστική στάση του Συλλόγου των Εργαζομένων έχουμε φρενάρει αυτά τα σχέδια. Είναι βέβαιο ότι θα επανέλθουν. Σήμερα άλλωστε η επίδεση ετείνεται. Απαιτείται καλύτερη οργάνωση του αγώνα. Σε λίγες μέρες θα βγει το πόρισμα και το πετσόκομα των βαρέων και αρθυγιεινών. Τα βαριά και αρθυγιεινά είναι κόκκινη γραμμή για το κίνημα. Εδώ και περισσότερα από 3 χρόνια δίνουμε αγώνα ενάντια στην κατάργησή τους. Το σύνθημα κάτω τα ξεράσει από τα βαρέα δίνει τον τόνο. Ο αγώνας αυτός δεν είναι μόνο αμυντικός. Ζητάμε τη χωρίς των βαρέων και αρθυγιεινών και σε νέες ειδικότητες. Οι άγριες συνθήκες εργασίας, η εντατικοποίηση, τα διαλυμένα μέσα αλλά και η ίδια επίσης εργασίας έχουν τραγικό απολογισμό. Μόνο τα τελευταία χρόνια 40 νεκρούς και ορφανά, χιλιάδες εργάτες τραυματισμένους και σακατεμένους. Δυστυχώς αυτό δεν είναι πολεμικό ανακοινωθέν, αλλά η καθημερινότητα στους χώρους, στους εργαζόμενους, κυρίως στην καθαριότητα. Οι χιλιάδες ελλείψεις σε προσωπικό έρχονται σε αντίθεση με τους χιλιάδες συμβασιούχους με ελαστικές σχέσεις εργασίας. Υπάρχουν εργαζόμενοι που επαναλαμβανόμενε επίσης συμβάσεις που εργάζονται ακόμα και πάνω από 10 χρόνια, καλύπτοντας πάγιες και τις περισσότερες φορές ιδιαίτερα κρίσιμες ανάγκες όπως αποδείχθηκε για την περίοδο της πανδημίας, όπου όμως δεν μπορούν να παραμένουν όμοιροι ενός συστήματος που μετρά τις ανάγκες με το ζύγι του ωφέλους κέρδους. Σήμερα απαιτείται ένα κίνημα που θα παλεύει κόντρα σε λογικές ατομισμού, ατομικής ευθύνης, που θα πηγαίνει κόντρα σε πολιτικές που τσακίσουν δικαιώματα, είτε με νόμους και πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, είτε με ομή καταστολή. Ένα κίνημα που θα παγκούει μόνο στην ταξική του ταυτότητα και σε ένα νόμο, τον νόμο που είναι το δίκαιο του εργάτη.